Γυρίσκει, γύρι. Αγαπητά μου, ενήλικα παιδιά. Έλα ρε. Ό,τι βγήκα από το μπάνιο που λέτε λοιπόν και αφού έχω φτιάξει σε μια ας πούμε καλή περίπτωση το μουσάκι μου, φτιάξαμε για το μαλάκι, θέλουμε λίγο κρεματάκι, νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για να κάνουμε ένα βίντεο. Αυτό δεν είναι το πρώτο βίντεο για το 2022, είναι το τέταρτο βίντεο για το 2022, αλλά είναι το πρώτο που θα δημοσιευτεί. Βλέπετε, οι άλλες προσπάθειες δεν ήταν τόσο καλά πετυχημένες. Και ο λόγος που κάνω αυτό το βίντεο είναι εξής. Έκανα κάτι πάρα πολύ απλό, το οποίο το έχουν κάνει πάρα πολλοί συγκαπνιστές. Δεν έχουν κάνει κανένα βίντεο, δεν αξία λόγου να κάνεις βίντεο. Αλλά εγώ θα το κάνω. Κυρίες και κύριοι, αγαπητά μου ενήλικα παιδιά, όμορφες κορασίδες, έφτιαξα τασάκι. Πώς το έκανα? Αυτό που βλέπετε δεν είναι ένα τιν. Αυτό που βλέπετε είναι ένα τασάκι. Παίρνεις που λέτε λοιπόν το τιν που κάθεται στο ντουλάπι σου, του κολλάς και ένα φελό και καμαρώνεις ότι έφτιαξες ένα τασάκι. Η διαδικασία πανεύκολη. Χρειάζεσαι ένα φελό και πλάκα με το λόγος που διάλεξα ένα 200 γραμμαρίων τιν ήταν γιατί βαριόμουν να ψάξω ένα μικρό φελό. Πήρα τον πρώτο φελό λοιπόν που βρήκα. Άρα λοιπόν χρειάζεσαι τον πρώτο φελό που θα βρεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί φελοί στον κόσμο έξω, περπατάνε, μιλάνε. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλοί φελοί σε μαγαζιά με εργαλεία, χρώματα. Άμα θες να σε λίγο έτσι, τι παραπάνω λέγονται, ελάχιστο ξέρουνε. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έτσι τα λένε, μαγαζιά King Gallery. Λοιπόν, τον πρώτο φελό λοιπόν, ένα τινάκι, ένα σιδερένιο κουτάκι κάποιων 200 γραμμαρίων και το καπάκι σου και τέλεια. Το έχω βολευτεί τόσο πολύ, ξεκίνησα να το έχω στο αμάξι όταν καπνίζω σε εξωτερικό χώρο, στο βουνό, στην παραλία, να έχω ένα τασάκι δικό μου, να μην τα αφήνω κάτω τους καπνούς, δεν νιώθω ωραία. Κοιτάνε και λίγο ο κόσμος περίεργα. Μπορείς να πετάξεις το τσιγάρο σου όπου θέλεις, αλλά όταν κρατάς μια πίπα με μεγάλη έτσι, μπαμπάτσι κύριε παιδί μου, είναι ένα θέμα το που θα αφήσεις τον καπνό σου. Οπότε έχω το δικό μου, πολύ έξυπνο, τασάκι. Για να κολλήσει ο φελός πάνω στο τασάκι χρειάζεται μια κόλλα. Επειδή γενικώς προσπαθώ και φαντάζομαι ότι πιάνω τα χέρια μου, πήρα την πιο άχρηστη κόλλα από όλες. Αρκετά ακριβή. Λέει ότι κολλάει, στερεώνει, σφραγίζει. Κάνει 1000 δουλειές. Συγκόλληση και στερέωση, στεγανοποίηση. Δεν έχω καταλάβει τίποτα από όλα αυτά. Όπου την έχω χρησιμοποιήσει δεν έχει δουλέψει. Λέει ότι αρχική ορίμανση μετά από 30 λεπτά και τελική πρόσφυση μετά από 4 ώρες. Κοινώς, πας για ένα καφέ, κάνεις ένα μπάνιο, βάζεις βενζίνη, πέφτεις κοιμάσαι. Ίσως να κολλήσει. Όταν ο χρόνος είναι χρήμα, αυτές οι κόλλες είναι πολύ ακριβές. Κοίτα όμως που στη συγκεκριμένη περίπτωση εγώ έβαλα το φελό, γνωρίζοντας ότι και μην είμαι σίγουρος ότι θα πετύχει, άσπρη παρακαλώ η συγκεκριμένη, κόλλησε μια χαρά. Και όχι μόνο κόλλησε μια χαρά, αλλά κόλλησε και αρκετά καλά. Οπότε, ένα πάρα πολύ ωραίο τασάκι. Τώρα, πού θα βρεις φελό και γιατί να πληρώσεις τη συγκεκριμένη την κόλλα.
Λοιπόν, έχω να σας πω το εξής. Εγώ την έκανα τη δουλειά και μέχρι στιγμής μου έχει βγει βολική. Αλλά εκεί που λέτε λοιπόν που ήμουνα στο φατσοβιβλίο, μου ήρθε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Το κολλητάρι λοιπόν ένας πολύ καλός φίλος, ο Easy Piper, θα είχε πολύ μεγάλη πλάκα να την έχει κάνει άλλο στη δουλειά. Και να το πω για άλλον. Αλλά δεν κάνω λάθος, ναι, ο Easy Piper έχει κάνει μια σελίδα στο Facebook όπου έχει κάτι πάρα πολύ ωραία τασάκια για πίπα, φτιαγμένα από πολύ ωραία ξύλα ελιάς. Και νομίζω ότι είδα και κάτι πάρα πολύ ωραίες μικρές ατομικές βάσεις για ελιά. Όχι σαν αυτές τις πλαστικές που παίρνω εγώ, που τις παίρνω 5-5 γιατί σπάνε. Αυτές οι βάσεις που φτιάχνει αυτός ο τυπάς είναι πιο μεγάλες, πιο σταθερές και πιο σίγουρες. Οπότε αυτό το βιντεάκι θα είναι και μία έκπληξη από μένα για τον Φίλτατο, καθώς θα αφήσω από κάτω το link, ελπίζω πετυχημένο. Όποιος θέλει να ρίξει μια ματιά έτσι και να μην μπεδεύεσαι, γιατί τώρα πού θα βρεις τα αυτή, πού θα βρεις την κόλ, εδώ μπεδεύεσαι αδερφέ. Πάτα το link από κάτω. Θα κοιτάξω να μην κρατήσω το βίντεο τόσο πολύ για το λόγο ότι από ό,τι έχω δει από τα χαρακτηριστικά που βλέπω, από τα μηνύματα που μου στέλνει το YouTube, πατάτε 2 λεπτά και μετά βγαίνετε. Άντε να δω, μα θα πατήσετε και το link από κάτω. Bye bye.